Βέβαια, μέσα από τη δική του οπτική της λογικής της ιστορίας, ο καθένας από τους εισηγητές, ο καθένας ερευνητής διατηρεί αυτονόητα την αυτοτέλεια της προσέγγισής του και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε και ένα γόνιμο διάλογο. Κρίσιμα ζητήματα που έθεσε εδώ Δημήτρης θα επανέλθουν και με την εισήγηση του Θανάση του Μανιάτη για την πολιτική οικονομία και τις κρίσιμες έννοιές της, την μαρξική πολιτική οικονομία, και στην ενότητα για την κριτική της ιδεολογίας από τον Γιώργο το Μανιάτη. Συνεπώς τα θέματα αυτά θα επανέλθουν. Λοιπόν, δίνω το λόγο για ερωτήσεις και σύντομες, όσο το δυνατόν συντομότερες έτσι, ερωτήσεις για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Θα συντονίσω τις ερωτήσεις για να γράφω εγώ. Ευχαριστώ, ναι, να συντονίσω εγώ. Ναι, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, περισσότεροι και νεότεροι. Ξεκινάμε με τον κύριο Αβραμίδη. Αβραμίδη, ναι. Λοιπόν, μια υπερβολικά σύντομη. Πάνω στο σχήμα που έχετε διαμορφώσει εκεί πάνω στον πίνακα. Ταυτότητα, διαφορά, αντίθεση και καθεστώ αντίφαση. Ποια η διαφορά και ποια η λεπτομέρεια και αν τελικά ήταν πρωτίστερη ανακριβής το σχήμα θέση, αντίθεση, σύνθεση. Αυτό. Τεράστιο ζήτημα, το οποίο συνδέεται με ένα νόμο τον οποίο δεν πρόλαβα να θίξω ουσιαστικά, παρά μόνο ακροθυγός, το νόμο της άρνησης της άρνησης. Αναφέρθηκε ο Μιχάλης στην προηγούμενη διάλεξη πάνω σε αυτό. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι στην πλειονότητα των εκλαϊκευτικών προσεγγίσεων του μαρξισμού λίγο πολύ τα καταφέρνουν με την αναζήτηση παραδειγμάτων στην μετάβαση από την ποσότητα στην ποιότητα στα ποιοτικά άλματα. Λίγο πολύ μιλούν για αντιθέσεις όσον αφορά την κοινωνία ή κάποια μηχανικά δίπολα τύπου ηλεκτρομαγνητισμού, αλλά δυσκολεύονται πάρα πολύ να δουν την κλιμάκωση της κομβικής έννοιας της αντίφασης, την ιστορικότητα δηλαδή, τον πυρήνα της ιστορικότητας των αυτοαναπτυσσόμενων οργανικών συστημάτων και δυσκολεύονται τραγικά να αντιληφθούν την έννοια της άρνησης, τον νόμο της άρνησης της άρνησης. Ο κοινός νους, πρέπει να επισημάνουμε, ο νους ο οποίος δεν μπορεί να αρθεί στο επίπεδο της διαλεκτικής σύνθεσης, στο επίπεδο της μεθόδου της ανάβασης από το νοητά αφηρημένο στο νοητά συγκεκριμένο, της μεθόδου του Μάρξ στο κεφάλαιο δηλαδή, ή της μεθόδου του Βαζούλιν στην λογική της ιστορίας για την κοινωνία, αυτά φαντάζουν ως κάποιος σχολαστικισμός περίεργος. Ας πούμε, αυτό φαίνεται και σε επίπεδο καθημερινής συνείδησης όταν πάει να γράψεις ένα κειμενογράφο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και βάζεις ο νόμος της άρνησης, σου υπογραμμίζεις αλάθος τη δεύτερη άρνηση. Κάπως έτσι λειτουργεί και η νόηση του κόσμου. Τι μας λέει τώρα, άρνηση της άρνησης, τι είναι αυτό, ή άρνηση ή μη άρνηση, ή κατάφαση. Έτσι. Ο νόμος της άρνησης έχει να κάνει με τη θεώρηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στα θεμέλια της και στο σύνολό της. Τι μας λέει αυτός ο νόμος? Μας λέει ότι το οργανικό όλο το οποίο εξετάζουμε προήλθε από μια προγενέστερη διαδικασία ανάπτυξης, στα σπλάχνα άλλων διαδικασιών γεννήθηκε, πρωταρχικά εμφανίζεται και η πορεία διαμόρφωσής του είναι μια πορεία μετασχηματισμού των κληροδοτημάτων από τα οποία προέκυψε, άρα είναι μια πορεία μετασχηματισμού άρνησης αυτού από τα σπλάχνα του οποίου βγήκε. Αυτή είναι η πρώτη άρνηση. Η πρώτη άρνηση φέρει το στίγμα του ετεροπροσδιορισμού αυτού που αρνείται. Απαιτείται η δεύτερη άρνηση, η άρνηση της άρνησης, η καθ' αυτό σύνθεση, στα πλαίσια της οποίας αναπτύσσεται πάνω στη δική του βάση αυτό το οργανικό όλο, και αρχίζει και αποκαλύπτει την περαιτέρω πλέον κλιμάκωση της πορείας. Αλλά η άρνηση της άρνησης, η διαλεκτική άρση, δεν έχει να κάνει με αυτό που γνωρίζουμε ως απλή απάλυψη στη μηχανιστική αντίληψη, τον delete ας πούμε στην πληροφορική και στους υπολογιστές. Ποτέ η προγενέστερη ανάπτυξη δεν απαλήφεται. Ακόμα και μορφές, μορφώματα,
κληροδοτήματα, τα οποία έχουν εξαλειφθεί προπολού, στο βαθμό που έχουν αλληλεπιδράσει με άλλα τα οποία συνέχισαν την ιστορική τους πορεία, έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους σε αυτά. Έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους. Και καλά θα κάνουμε να τα αναζητούμε αυτά. Με αυτή την έννοια, ο κομμουνισμός, η πραγματικά ενοποιημένη ανθρωπότητα δηλαδή, common, community, κοινότητα, η ανθρωπότητα, όλη μια κοινότητα, η ενοποιημένη ανθρωπότητα είναι αυτό που είναι ο κομμουνισμός. Ο κομμουνισμός δεν είναι άρνηση του καπιταλισμού. Γι' αυτό έχει πολύ κοντά ποδάρια. Δείτε πώς συνδέεται η θεωρία με την πράξη. Η αντίληψη εκείνη, η οποία εμένει στο αντικαπιταλιστικό της στοιχείο. Αν μιλήσουμε με όρους διαλεκτικής φιλοσοφίας, εμένει στην πρώτη άρνηση. Διότι εάν εγώ κλείνω σε όλες τις πτώσεις τον αντικαπιταλισμό μου, στη σκέψη και στη δράση μου, τότε είτε το συνειδητοποιώ είτε όχι, σύστημα αναφοράς μου, βασικό στοιχείο προσδιοριστικό του τι είμαι εγώ, είναι αυτό το οποίο αρνούμε. Άρα στοιχεία της ταυτότητάς μου παίρνω από αυτό που θέλω να αρνηθώ. Στην ιστορία έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοιου αρνητισμού. Το πρώτο γλαφυρό παράδειγμα αρνητισμού τέτοιου τύπου ήταν ο Προυντονισμός. Ένα μείγμα μικροαστικού σοσιαλισμού και αναρχίας. Γοητεύει αυτούς τους χώρους μέχρι σήμερα. Με μερικά πυροτεχνήματα του τύπου ιδιοκτησία, νικλοπή κλπ. Ο Προυντον τι έκανε. Ο Μάρξ έκανε μια τρομακτική ανάλυση της μεθόδου του Προυντον και έδειξε ότι δεν έχει την παραμικρή σχέση με την επιστήμη και τη διαλεκτική φιλοσοφία. Ο Προυντον έλεγε το εξής. Οι οικονομικές κατηγορίες είναι αυτές που διέπουν την πραγματική ζωή. Άρα πρέπει να έχουμε τις σωστές οικονομικές κατηγορίες για να δομήσουμε σωστά την κοινωνική ζωή. Στον καπιταλισμό υπάρχουν διάφορες κατηγορίες οι οποίες έχουν την καλή τους πλευρά και την κακή τους πλευρά. Ας πούμε υπάρχει η φτώχεια, υπάρχει και ο πλούτος. Πώς θα είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος, αναπαλύψει τη φτώχεια και έχει τον πλούτο. Πάρτε λοιπόν όλες τις οικονομικές κατηγορίες του καπιταλισμού και βάλτε ένα αντίθετο πρόσημο. Βλέπετε αρνητικά κάποια στον καπιταλισμό και σας βάλετε τα θετικά. Τότε θα έχετε μία μπούρδα τύπου Προυντον. Είτε το καταλαβαίνετε είτε όχι. Και αυτό έχει πολύ κοντά ποδάρια στη στρατηγική και στην τακτική. Εδώ φαίνεται πως η θεωρητική ανεπάρκεια μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση σε πολλά πράγματα. Δεν είναι της παρούσης να το αναλύσουμε, αλλά ακριβώς η αδυναμία αντίληψης της διαλεκτικής της άρνησης, όπως και η αδυναμία αντίληψης της διαλεκτικής κλιμάκωσης των διπόλων που διέπουν την ομοτελή ανάπτυξη του οργανικού όλου, δεν μπορεί να μας δώσει στρατηγική, δεν μπορεί να μας χαράξει δρόμους με προοπτική πιστική για την ανθρωπότητα. Το ζητούμενο είναι πως, αν μιλήσουμε με βάση το ερώτημα του συντρόφου του Αδαμίδη, το ερώτημα είναι όχι να εμένουμε στον αρνητισμό μας έναντι του καπιταλισμού, αλλά να προσδιορίσουμε θετικά την προοπτική της κοινωνίας που έρχεται. Και με τη σύγχρονη θεωρία και με την εμπειρία του σοσιαλιστικού κινήματος, της νίκης και της ήττας του κινήματος του 20ου αιώνα, έχουμε πολύ παραπάνω δυνατότητες να το κάνουμε αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βάθος. Πολύ περισσότερο από ό,τι οι κλασικοί, οι οποίοι έψαχναν ψήγματα στα πλαίσια της κεφαλαιοκρατίας για να κάνουν κάποιες εικασίες για το πώς θα είναι ο σοσιαλισμός στη συνέχεια. Έχουν πολύ συγκεκριμένη εμπειρία, πολύ πλούσια, αντιφατικότατη, να τη μελετήσουμε. Και επίσης να αντιληφθούμε ότι δεν είναι η άρση που συνιστά, η διαλεκτική που συνιστά ο κομμουνισμός, κλείνω με αυτό την απάντηση, δεν είναι η άρνηση του καπιταλισμού. Δεν είναι καν η άρνηση ο μετασχηματισμός των κληροδοτημάτων των εκμεταλλευτικών μορφών. Αλλά είναι η διαλεκτική άρση, δηλαδή νέου τύπου σύνθεση, όλων των προγενέστερων δομών μορφών της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης και της πρωτόγονης κοινότητας και της φυσικής εξέλιξης που προηγήθηκε αυτής. Είναι πολύ πιο δύσκολα τα καθήκοντά μας, αν θέλουμε να είμαστε κομμουνιστές. Γι' αυτό είναι και πολύ πιο όμορφα. Και είναι πολύ πιο θετικά τα καθήκοντά μας. Δεν είναι καθήκοντα απόρριψης. Δεν είναι καθήκοντα γυμνού, έρποντος, αρνητισμού. Έτσι.
ο φίλος. Σύντομες ερωτήσεις και θα μου επιτρέψει ο Δημήτρης να πω και λίγο συντομότερες απαντήσεις για να... Λοιπόν, είναι μια ερώτηση που θέλω να κάνω το προηγούμενο μάθημα και τώρα θα την κάνω λίγο πιο ολοκληρωμένη. Αν βασιστούμε στο σχεδιάγραμμα που έχετε κάνει για το οργανικό όλο και πάρουμε σαν έσχατο στάδιο την οριμότητα. Σαν? Έσχατο στάδιο την οριμότητα. Εγώ. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αν πάρουμε σε ένα οργανικό όλο μια κοινωνία, μπορεί να υπάρξει οριμότητα σε μια κοινωνία και να είναι το τελευταίο στάδιο αυτής της κοινωνίας? Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία χωρίς την ανάγκη επανάστασης, με σκοπό τη μεταβίβαση σε μια νέα κοινωνία? Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω εγώ πώς υπάρχει μια κοινωνία η οποία φτάνει στην οριμότητά της και από εκεί και πέρα δεν έρχεται άλλο στάδιο εξέλιξης. Με σκοπό ώστε η επανάσταση δηλαδή να είναι κάτι που δεν πρόκειται να υφίσταται ποτέ από εκεί και πέρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε μια υπαρξιακή αγωνία για το μέλλον της επανάστασης. Το ερώτημα είναι συναρπαστικό, Δημήτρη. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ συναρπαστικό. Ελπίζω μόνο... να έχει απάντηση. Μόνο... θα το παλέψουμε. Δέχομαι να μου απαντήσετε μετά για να υπάρξουν άλλες ερωτήσεις. Δεν έχω θέμα, δεν βιάζομαι. Ωραία. Θέλεις μόνο σε εξυπηρετεί να διατυπωθούν κάποιες ερωτήσεις ακόμα και να δεις όπως σε βολεύει εσένα. Θα μπορούσα να πω ακροθυγώς μερικά πράγματα και αν δεν ικανοποιήσω τον σύντροφό μας να το συνεχίσω. Θα ήθελα να σε συζητήσω για τον υπεριαλισμό που κολλάει με αυτό που ρώτησε. Ωραία. Η οριμότητα του καπιταλισμού είπαμε ότι είναι σπατέλη του 19ου αιώνα με τη μεγάλη βιομηχανία. Αρχές 20ου αιώνα εμφανίζεται ο μονοπωλιακός καπιταλισμός, ο υπεριαλισμός, όπως το πείτε, ας πούμε, το λένε και τους λοιπούς της εποχής του. Τώρα, ο υπεριαλισμός συνιστά, είναι η σύψη, ο καπιταλισμός που σύπτεται, εν πάση περιπτώσει, είναι η σύψη του καπιταλισμού. Αυτό από λογική σκοπιά είναι κομμάτι της οριμότητας, η σύψη, ο υπεριαλισμός είναι υποστάδιο της οριμότητας, που είναι το πρώτο σκέλος της ερώτησης. Και το δεύτερο είναι υπάρχουν απόψεις που διατυπώνονται μετά την κρίση του 70, ότι είμαστε σε νέο στάδιο του καπιταλισμού, ολοκληρωτικό και εσύ νομίζω παγκοσμιοποιημένος υπεριαλισμός κτλ. Αυτό τώρα είναι ένα στάδιο που έπεται του υπεριαλισμού. Άρα είναι η σύψη της σύψης, γιατί είπαμε ότι ήδη ο υπεριαλισμός είναι ο καπιταλισμός που σύπτεται. Και αυτό, δηλαδή από λογική σκοπιά και οικονομική, σε τι έχει, πώς συνδέεται αυτό με τον υπεριαλισμό και με το στάδιο της οριμότητας που προανέφερε. Νομίζω κολλάει και με την ερώτηση. Σαν να πήξαμε στη σαπίλα δηλαδή ένα πράγμα. Λοιπόν, καταρχήν να πάω στο Θάνου, το οποίο είναι πιο γεωμένο στην τωρινή πραγματικότητα το ερώτημα, και μετά να πάμε στους συντρόφους μας που συνδέεται. Όταν μιλάμε για οριμότητα, το εξήγησα ότι μιλάμε για την οριμότητα του ανταγωνιστικού σταδίου, του ελεύθερου ανταγωνισμού του σταδίου του καπιταλισμού. Το μονοπωλιακό στάδιο είναι άλλο στάδιο. Το στάδιο που διανύουμε τώρα έχει κάποια άλλα δομικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι της παρούσης. Διατηρεί στοιχεία τόσο του ελεύθερου ανταγωνισμού όσα απέμειναν, όσο και του υπεριαλισμού των αρχών του 20ου αιώνα, αλλά έχει εντελώς διαφορετική μορφή με βασικό δομικό χαρακτηριστικό, κατά την ταπεινή μου άποψη, το γεγονός ότι έχουμε πλέον υπαγωγή στις παγκοσμιοποιημένες υπεριαλιστικές σχέσεις παραγωγής, σε επίπεδο παραγωγής και όχι κυκλοφορίας εμπορευμάτων ή κεφαλαίων που είχαμε τον 19ο ή αρχές του 20ου αιώνα αντίστοιχα. Τώρα, όταν μιλάμε για σύψη, όταν μιλάει ο Λένιν για σύψη, το λέει ξεκάθαρα ότι αυτό δεν σημαίνει ότι ως προς διάφορα χαρακτηριστικά του δεν αναπτύσσεται και μάλιστα αλματοδός ο καπιταλισμός. Δεν σημαίνει ότι σάπισε και τελείωσε, θα αυτοκαταστραφεί. Στην ιστορία συνολικά, ιδιαίτερα όσο περιπλέκεται η ιστορική νομοτέλεια, όσο περιπλέκεται η ιστορική διαδικασία, αυτόματη σύψη, κατάπτωση και αντικατάσταση ενός συστήματος δεν γίνεται. Ειδικά η κεφαλαιοκρατία αυτόματα να πέσει αποκλείεται. Μπορεί να μείνει, να σαπίζει, να μεταλλάσσει την ανθρωπότητα, μπορεί να καταστρέψει την ανθρωπότητα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της σύψης. Οι δυνατότητες δηλαδή αυτοκαταστροφής που έχει η ανθρωπότητα από το υπεριαλιστικό στάδιο του 20ου αιώνα και πέρα, δεν έχουν ιστορικό προηγούμενο. Η ανθρωπότητα δηλαδή έχει τη δυνατότητα να αυτοκαταστροφεί ή με οικολογική καταστροφή ή με θερμό πόλεμο με μέσα μαζικής εξόντωσης ή με καταστροφή του ίδιου, της ίδιας της βιολογίας του ανθρώπου με το ανεξέλεκτο παίγνιο των βιοτεχνολογιών στα χέρια του μονοπωλιακού κεφαλαίου. Με άλλα λόγια, η σύψη του καπιταλισμού παίρνει τη μορφή της αναγκαιότητας ανατροπής του για την επιβίωση της ανθρωπότητας.
ουδέποτε ετίθετο θέμα στο παρελθόν επαναστατικής αλλαγής της ανθρωπότητας για να επιβιώσουμε. Στις αρχές του 20ου αιώνα η Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε μιλήσει για σοσιαλισμό ή βαρβαρότητα. Τώρα μιλάμε για σοσιαλισμό, επαναστατική ενοποίηση της ανθρωπότητας ή θάνατος της ανθρωπότητας. Ούτε καν βαρβαρότητα. Το ερώτημα στο νέο στάδιο, στη νέα εποχή, τίθεται εντελώς διαφορετικά. Άρα, να μην ανησυχεί ο σύντροφός μας, η επανάσταση είναι επιτακτικότατη και θα είναι για το άμεσο διάστημα επιτακτικότατη ανάγκη. Είναι νομοτέλεια της ιστορικής κίνησης η επανάσταση. Αρκεί να μην έχουμε την αντίληψη ότι θα βρέξει κάποτε επαναστάσεις. Αρκεί να αντιληφθούμε, να αντιλαμβανόμαστε την κρισιακή συγκυρία και αρκεί στην επαναστατική κατάσταση που θα επέλθει να είμαστε αντίστοιχοι των περιστάσεων ή να επιταχύνουμε την επαναστατική κατάσταση που θα επέρχεται. Αυτό είναι συγκεκριμένα καθήκοντα στο επαναστατικό κίνημα. Και επιπλέον όσον αφορά την ωριμότητα, ωριμότητα δεν σημαίνει ότι είναι τόσο ώριμο πάλι θα πέσει και θα σαπίσει. Η ιστορική διαδικασία είναι μια διαδικασία στα πλαίσια της οποίας από το φυσικό, από τα σπράχνα του φυσικού ανακύπτει το κοινωνικό. Το κοινωνικό εν το γενάστε του, σε αυτή τη διαδικασία διαμόρφωσής του, μετασχηματίζει το φυσικό με ποικίλους τρόπους. Ας πούμε η ίδια η πρωτόγονη κοινότητα είναι σε μετασχηματισμό αγέλη εν πολλής. Έτσι. Είναι δεσμοί αίματος σε μετασχηματισμό. Είναι μια προσπάθεια συνειδητού ελέγχου της ίδιας αναπαραγωγής του ανθρώπου μέσω του ταμπού και της απαγόρευσης ενδογαμίας και ούτω καθεξής. Είναι πολλά τέτοια πράγματα. Η δουλοκτησία είναι διατήρηση στοιχείων της κοινότητας της πρωτόγονης που φαίνεται από την πολιτιακή δομή κρατών όπως η αρχαία Αθήνα. Καταφυλές. Έτσι. Η φεουδαρχία είναι διατήρηση της κοινότητας που μετατρέπεται σε γεωργικό κτηνοτροφική κοινότητα. Το φυσικό μετασχηματίζεται με οριακή φάση την ανάπτυξη της μεγάλης ιδιωτικής ιδιοκτησίας σε αντίστοιχη αυτής βάση που είναι η κεφαλαιοκρατία, που είναι παρηγμένα μέσα, τα οποία είναι μέσα που είναι αντικείμενο της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, αλλά και πάλι δεν έχει απαλληφθεί το φυσικό. Γιατί δεν έχει απαλληφθεί το φυσικό? Διότι έχουμε την κυριαρχία της νεκρής εργασίας επί της ζωντανής. Το κεφάλαιο μπορεί να είναι παρηγμένο από ανθρώπινη εργασία, δεν είναι μέσω παραγωγής πλέον η γη ή το ζώο όπως στη φεουδαρχία, αλλά είναι φύση. Μετασχηματισμένη με ένα φύση, είναι πράγμα. Ο άνθρωπος υπάγεται, η ζωντανή εργασία υπάγεται στην νεκρή εργασία. Αυτό είναι η σχέση κεφάλαιο. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι μετασχηματίζουμε και αυτή την τελευταίο κατάλοιπο της, ας το πούμε, της προϊστορίας της ανθρωπότητας, για να πάμε στην οριμότητα, δηλαδή με όρους του Μάρξ, στην καθαυτό ανθρώπινη ιστορία, στην πραγματική ιστορία της ανθρωπότητας. Πραγματική ιστορία της ανθρωπότητας δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ανάπτυξη. Θα υπάρχει ανθρώπινη ανάπτυξη όμως. Διότι ο αγώνας για επιβίωση και η ταξική πάλι που είναι έκφανση του αγώνα για επιβίωση ακόμα, είναι ένδειξη της ζωώδους ακόμα κατάστασης του ανθρώπινου γένους. Είναι ένδειξη του γεγονότος ότι δεν έχουμε μετασχηματίσει τα φυσικά κληροδοτήματα σε επαρκή βαθμό για να είμαστε καθαυτό άνθρωποι. Να έχουμε τον καθαυτό πολιτισμό μας δηλαδή. Άρα η πλέρια ανάπτυξη της ανθρωπότητας επίκειται. Με αυτή την έννοια θα έχουμε πολλές επαναστάσεις να κάνουμε, όχι όμως για να ανατρέψουμε τους κανάγες και το σύστημά τους σε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, αλλά αναμετρώμενοι πλέον με τη δημιουργικότητα του ανθρώπινου γένους και με τις προοπτικές της πλανητικής καταρχήν κυριαρχίας του στη φύση, δημιουργικής κυριαρχίας στη φύση, και στη συνέχεια διαπλανητικής. Έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας. Αν επιβιώσουμε. Έτσι. Ακριβώς, αν επιβιώσουμε. Θα δώσω το λόγο για μία ερώτηση ακόμη. Να θυμίσω ότι ένα από τα 7 απλά μαθήματα μαρξισμού είναι για τον ιμπεριαλισμό και ένα είναι το τελευταίο, είναι για τον κομμουνισμό. Συνεπώς όλη αυτή η θεματογραφία θα μας απασχολήσει. Ο φίλος στο βάθος, ναι. Η ερώτηση αφορούσε το έργο του Μπένιαμιν και τη συνεισφορά του στην ηλιστική αντίληψη της ιστορίας. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε μια σειρά μαθημάτων στα πλαίσια της λειτουργίας των ομίλων και των συλλόγων μας για να αναλύσουμε τέτοιου είδους θέματα. Θα σταθώ μόνο σε μία πλευρά. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο το τι έχει γίνει με την ανάπτυξη του μαρξισμού
μετά τους κλασικούς, με διανοητές όπως ο Μπέντζαμιν, όπως ο Λούκατς. Έχουμε πάρα πολλούς διανοητές που αξίζει τον κόπο να στραφούμε. Ο Γκράμψη, ο Μαρκούζε ενδεχομένως. Εγώ θα σταθώ όμως στο ερώτημά σας για την ομοτέλεια, διότι εδώ υπάρχει πάρα πολύ παρεξήγηση, ειδικά με την επέλαση του μεταμοντέρνου. Υπάρχει μία τάση αναγωγής της νομοτέλειας σε μία λαπλασιανού τύπου αιτιοκρατία, μηχανιστικού καθαρά τύπου αιτιοκρατία, όπου νομοτέλεια θεωρείται κάτι το οποίο είναι σαν φυσικός νόμος με μαθηματική αλγευρική έκφραση. Ένας δυναμικός νόμος με αδύρυτη γραμμικότητα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα σύντροφο δεκαετία του 90 που κάναμε τέτοιες κουβέντες και μου έλεγε: «Τι νομοτέλεια μου τσαμπουνάς, είναι σαν να λες ότι μπήκαμε στο τρένο ας πούμε και πάμε στις ράγες». Αυτό είναι παροδία νομοτέλειας. Στο βαθμό που περιπλέκεται η αντικειμενική πραγματικότητα, περιπλέκονται και οι νόμοι που τη διέπουν. Και δεν υπάρχει πιο περίπλοκη πραγματικότητα από την κοινωνική πραγματικότητα. Στην κοινωνία όμως υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν νομοτέλειες, χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο στατιστικός πιθανοκρατικός τους χαρακτήρας, ένα το κρατούμενο, είναι το γεγονός ότι, θα χρησιμοποιήσω μια μεταφορά από τα μαθηματικά, είναι φάσμα δυνατοτήτων στην εκάστοτε χωροχρονική στιγμή της έκφανσής τους, από το οποίο φάσμα δυνατοτήτων είναι η δράση των ανθρώπων ως υποκειμένων εκείνη η οποία θα δώσει την τελική έκβαση αυτής της νομοτέλειας. Με αυτή και μόνο την έννοια μιλάμε για ιστορική νομοτέλεια στο μαρξισμό, πολλό μάλλον δε στη δημιουργική αντίληψη του μαρξισμού. Όλα τα υπόλοιπα είναι παροδία της νομοτέλειας και είναι ουσιαστικά παιχνίδι ανορθολογισμού με ποια έννοια. Με την έννοια ότι αν λες στον κόσμο ότι δεν υπάρχει άλλη νομοτέλεια από τη λαπλασιανού τύπου μηχανοκρατική, είναι σαν να του λες ότι δεν έχει κανένα ρόλο ως υποκείμενο στην κοινωνία. Άρα ότι η ίδια η κοινωνία δεν υπόκειται σε επιστημονική διερεύνηση, δεν υπόκειται σε ορθολογικό έλεγχο και διάγνωση. Καταλαβαίνετε τι μήνυμα εκπέμπει αυτό και ποιον εξυπηρετεί τελικά. Γι' αυτό θα δείτε ότι όλα τα σφυριά των αντιδραστικών τάξεων και ιδιαίτερα της αστικής τάξης, αυτής της παρασιτικής τάξης που είναι έτοιμη να αφανίσει την ανθρωπότητα παρά να παραχωρήσει οτιδήποτε, χτυπούν ακριβώς την υπονόμευση της συστηματικής, ορθολογικής, διαλεκτικής, επιστημονικής σκέψης. Και κομβικό σημείο είναι να πολεμήσουν την έννοια της νομοτέλειας. Γιατί αν δεν υπάρχει νομοτέλεια, δεν υπάρχουν οι τρεις βασικές λειτουργίες της επιστήμης από τις οποίες ξεκίνησα, άρα δεν υπάρχει στρατηγική για το επαναστατικό κίνημα. Άρα μετά λόγου γνώσεως εναλλακτική προοπτική για την ανθρωπότητα δεν υπάρχει. Ποιον βολεύει αυτή η αντίληψη? Ας το σκεφτούμε λιγάκι. Λοιπόν, ωραία. Μία τελευταία ερώτηση και να τελειώσουμε για σήμερα. Ναι. Λίγο πιο δυνατά μόνο. Δεν ακούγεστε. Θα το επαναλάβουμε τώρα. Ο Λαπλάς δεν ασχολήθηκε με την κοινωνία πάντως. Ναι, όχι για τον... Για τον Μπέγιαμιν. Α. Σε αυτό αναφέρει. Ναι, ναι. Όχι ότι η κοινωνία ως ολότητα λειτουργεί δετερμινιστικά. Το κάθε όμως επιμέρους μέλος της λειτουργεί δετερμινιστικά τελικά. Μάλιστα. Να δούμε αν υπάρχει καμία άλλη ερώτηση. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, αν θες να πεις κάτι, ή να το κρατήσουμε σαν σχόλιο την παρατήρηση του συνάδελφου, του φίλου. Δεν υπάρχει... Εδώ πρέπει να δω λίγο, επιτρέψτε να το δω λίγο ως δάσκαλος. Γενικά, στη διδακτική καλό είναι να απλουστεύουμε τα περίπλοκα πράγματα,
αντί να τα κάνουν πιο περίπλοκα. Ξέρετε, υπάρχει γενικά στη θεωρία μια φυγή από την πραγματικότητα μέσω φραστικών κατασκευών. Έτσι, πολύ συχνά. Και μάλιστα όσο λιγότερο κατέχει κάποιος ένα αντικείμενο, τόσο πιο πολύ προσπαθεί δια της τεχνιέντος περιπλεκούμενης εκφοράς του λόγου να θολώσει τα πράγματα για να... Καταλαβαίνετε, έτσι. Εδώ θέλω να πω το εξής. Υπάρχει όρος ελληνικός που λέγεται αιτιοκρατία. Υπάρχει ο λατινικός όρος που λέγεται δετερμινισμός. Αν όμως πας ένα άσχετο και του πεις δετερμινισμός, παθαίνει κάτι ρε παιδί μου, αν δεν το έχει ξαναδιαβάσει, δεν το έχει ξανακούσει, και νομίζω ότι είναι κάτι πολύ φοβερό το οποίο τον απειλεί. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η αιτιοκρατία είναι κάτι χωρίς το οποίο ως φιλοσοφικό θεμέλιο της επιστήμης δεν μπορεί να υπάρξει επιστημονική έρευνα. Τι λέει η αιτιοκρατία? Λέει ότι σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον αυτός που είναι κοντά μας, διότι το σύμπαν είναι μια μεταφυσική, θρησκευτική, θεολογική κατηγορία, δεν υπάρχει σύμπαν στο μαξιμό. Έτσι. Υπάρχει ο κόσμος με τον οποίο ο άνθρωπος αλληλεπιδρά υλικά και νοητικά. Και μόνο γι' αυτό μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη. Περί του σύμπαντος γνώμη εκφέρει η μεταφυσική δογματική. Ο χωρόχρονος. Ναι, στα πλαίσια των δικών μας αλληλεπιδράσεων πάντα. Λοιπόν, στα πλαίσια αυτά, χωρίς αιτιότητα και χωρίς αιτιοκρατία, δεν μπορεί να υπάρξει ορθολογική επιστημονική έρευνα. Άρα, το να μιλήσουμε για την κοινωνική κατάσταση, για την κοινωνική διαδικασία και να πούμε ότι είναι αυστηρά δετερμινιστική για το άτομο, ενώ δεν είναι για το σύνολο, για την ομάδα, για τη συλλογικότητα που διεκδικεί, μπορεί να ηχεί ως ένα καλό προπαγανδιστικό σχήμα υπέρ των συλλογικοτήτων, αλλά λέει πολύ λίγα όσον αφορά την οντολογία της ίδιας της κοινωνίας. Και θα επιμείνω στο ότι η αντίληψη για την ιστορική νομοτέλεια είναι θεμελιώδης κατάκτηση του μαρξισμού της διαλεκτικής ιστορικής αντίληψης της ιστορίας. Λέγοντας ότι δεν είναι μία αλληλουχία αδύρυτων σχημάτων αυτό που συνιστά την νομοτέλεια, αλλά είναι αυτό το φάσμα δυνατοτήτων στο οποίο περιέχεται και η τυχαιότητα και η αναγκαιότητα ταυτόχρονα, και όπου η κλιμάκωση της συνειδητής εμπλοκής των υποκειμένων μπορεί να παίξει καταλυτικότατο ρόλο. Έχουμε στην ιστορία, ας πούμε, πάρα πολλές νομοτελείς επαναστατικές καταστάσεις που οδηγήθηκαν σε ήττα του επαναστατικού κινήματος και σε κυριαρχία αντιδραστικών σχημάτων, αντιπαναστατικών διαδικασιών. Γιατί? Διότι δεν συγκροτήθηκε το υποκείμενο αντίστοιχα θεωρητικά και πρακτικά να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθεί αντίστοιχα. Δεν ξέρω κατά πόσο απαντώ. Έτσι κι αλλιώς εδώ ανοίγουμε τα θέματα. Η ληστική αντίληψη ιστορίας του η φιλοσοφία της ιστορίας του Μπένιαμιν στη συσχέτισή της με τη μαρξική ληστική αντίληψη ιστορίας είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο με, κατά τη γνώμη μου, μεγάλες εντάσεις στο εσωτερικό τους. Κατά τη γνώμη μου, μη συμβατές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τα αφήνουμε τώρα αυτό. Εγώ θα ευχηθώ εκ μέρους. Πριν ευχηθείς, μία φράση μόνο από την κυρία. Νόμιζα ότι θα γίνει ερώτηση, αφού δεν γίνεται θα την απαντήσω μόνος μου. Όχι τίποτα άλλο, γιατί το χρωστάω λίγο στο Μιχάλη από μια κουβέντα που έχουμε ανοίξει. Γενικά, το ότι μιλάμε για υλιστική αντίληψη και για υλισμό είναι άλλο ένα βασικό σύμπτωμα του γεγονότος ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία διαμόρφωσης της κοινωνικής θεωρίας, της επαναστατικής κοινωνικής θεωρίας. Γιατί? Διότι ο υλισμός είναι ο αντίποδας του ιδεαλισμού. Πότε υπάρχει ανάγκη να έχουμε υλισμό? Όταν υπάρχουν ιδεαλιστές, δηλαδή όταν υπάρχουν επιστήμονες, εκπρόσωποι τάξεων συγκεκριμένων, οι οποίοι τι κάνουν? Αποσπούν, αποκόπτουν τη νόηση, τη σκέψη, τη συνείδηση από την υλική πραγματικότητα και την αντιπαραθέτουν σε αυτή σαν να είναι καθοριστική και δημιουργική για όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η αντιπαλότητα όμως έχει μια ιστορική βάση, η οποία ιστορική βάση στο μαρξισμό λέγεται υποδουλωτικός καταμερισμός της εργασίας. Κλιμάκωση αυτού του καταμερισμού της εργασίας στα πλαίσια της αντίφασης που συζητάμε είναι και η αντίθεση μεταξύ διανοητικής και χειρονακτικής εργασίας. Δηλαδή η αντίθεση μεταξύ χειρονακτικής εκτελεστικότητας από τη μια και επιτελικής διανοητικής χάραξης στρατηγικών, εποπτείας, ελέγχου και ό,τι άλλα παρελκόμενα μπορούμε να βρούμε από την άλλη.
στο βαθμό που οριμάζει η ανθρωπότητα, στο βαθμό που ο κομμουνισμός θα σημάνει την άρση της αντιπαλότητας της ίδιας παραγωγικών δυνάμεων σχέσεων παραγωγής, στο βαθμό που η ανθρώπινη δραστηριότητα θα ενοποιηθεί, η ατομική δηλαδή εργασία θα γίνει οργανικό κομμάτι της καθολικής σφαιρικής ανθρώπινης δραστηριότητας και θα υπάρχει πρόσβαση σε δημιουργικά σχολεία για όλους τους ανθρώπους, για όλα τα μέλη της ανθρωπότητας, τότε θα αρθεί ο υποδηλωτικός καταμερισμός της εργασίας, άρα θα αρθεί και η υλική βάση της αντιπαλότητας ιδεαλισμού και υλισμού. Άρα θα πάψει να υφίσταται ως πρόβλημα. Όπως θα μιλάνε για τις τάξεις στα μουσεία του μέλλοντος οι άνθρωποι της ενοποιημένης κομμουνιστικής ανθρωπότητας, έτσι θα μιλάνε και για την αντιπαλότητα υλισμού και ιδεαλισμού. Αυτό. Λοιπόν, να ευχηθώ, παρότι Χριστούγεννα έρχονται και η Άνοιξη αργεί ακόμα, καλή Ανάσταση και θα σας δούμε όλους 16 του Γενάρη. 16 του Γενάρη. Λέμε κατά